Κάποτε τον Ηρακλή τον ρίξανε για δυσφήμιση ποδοσφαίρου. Στη λέξη αδικία θα βρει από κάτω το όνομα Ηρακλή. Δεν έκανε τη ζωή του αθλητή, δηλαδή. Όχι, όχι. Παραμονή παιχνιδιών 10 σοκολάτε, δεν τρώγαμε τον Επαλέ. Το όνομα είναι με γιώτα ή χωρί. Αυτό είναι το πράγμα. Το αυτό πρέπει να το λύσουμε. Οπότε, όταν ήρθε ο συγχωρεμένο, είπε όχι, δεν θα πάει πουθενά. Μπαίνω τώρα στα ποδητήρα και του βλέπω παντόφλε, δεξιά, αριστερά, σταυροπόδια κινητά. Λέω τι ρε μάλια είστε εσείς, που θα παίξετε μπάλα. Μου λέει πες μου ότι σοκ ατσαμπής. Λέω εγώ παθαίνω ένα σοκ. Λέω γιατί λέω, πού με ξέρετε. Μου λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος μπορούσε να ήταν. Πιστεύω ότι οι παοξίδες σε θεωρούν ταυτισμένο με τον Ηρακλή και οι Ηρακλειδείς κάποιοι σε θεωρούν ταυτισμένο με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, είναι και ότι οι Αριανοί σε θεωρούν αντιαριανό. Θεωρώ ότι αν έβαζαν στο χρηματιστήριο το κολάρο, θα κονομάγανε πολύ. Δεν υπήρχε φαρμακείο που είχε κολάρο. Αφορούσε το λίγο. Ο Τσοσπύρος κάθε μέρα σχεδόν έπαιρνε τηλέφωνο για να μου ζητήσει συγγνώμη. Ο Τζιοβάνι δεν με πήρε ούτε ποτέ να μου πει έστω ένα τυπικό συγγνώμη, αδερφέ.